Κυρίες και κύριοι, απόψε έχουμε Χάρη Βασιλιάδη. Ναι! Καλησπέρα, Χάρη, καλησπέρα σε όλους. Στο κανάλι μας. Ευχαριστώ μας πολύ. Μας από το ωραιότατο Λουξεμβούργο. Ακριβώς, το ωραιότατο Λουξεμβούργο, που είναι ηλιόλουστον, έτσι για αλλαγή, γιατί είχαμε 3 εβδομάδες βροχές, συννέφα. Άρα για αλλαγή νομίζω χρειάζεται λίγο νοήθεια. Ο Χάρης έχει μετακομίσει στο Λουξεμβούργο, που εργάζεται σε ένα νοσοκομείο. Και τώρα μιλούσαμε πρωτού ξεκινήσουμε το βίντεο και Χάρη νομίζω να έρθω να σε βρω. Να κοπιάσεις. Θα ετοιμάσω το έδαφος. Πάρα πολύ για σένα. Ήταν έτσι, με το Χάρη γνωριστήκαμε μόλις είχε έρθει στην Κύπρο πριν 2 χρόνια. Έχεις έρθει στην Κύπρο. Τώρα είναι 1,5 χρόνων, 18 μήνες. 1,5 χρόνο και ήμασταν έτσι συνδεδεμένοι αρκετά, αλλά και τώρα που του δόθηκε η ευκαιρία να εργαστεί στο Λουξεμβούργο, μου είναι πιο κοντά και στη Γαλλία και στην Ελβετία που ήσουν μαθημένος. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και είσαι πάντοτε ευπρόσδεκτος στην παρέα μας στη διαδικτυακή και εσύ, αλλά και τα ωραία θέματά σου. Το θέμα μας σήμερα με το Χάρη έχει τίτλο με κεφαλαία «Διεκδικώ». Πώς εμπνεύστηκες, Χάρη, αυτό το θέμα? Λοιπόν, το θέμα το έχω εμπνευστεί γιατί παρατηρώ σε ανθρώπους που εργάζομαι στο γραφείο ότι θα έλεγα το 80%, 70-80% έχουν θέματα στο πώς να διεκδικούν, δηλαδή πώς να επικοινωνούν θετικά, πώς να επικοινωνούν διεκδικητικά και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, ο λόγος που σου πρότεινα αυτό το βίντεο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας, δηλαδή να μάθουμε να διεκδικούμε. Η διεκδικητικότητα, πώς να γίνουμε διεκδικητικοί. Μάλιστα, έχεις εδώ έναν πολύ ωραίο πίνακα που μιλάει για τη διεκδικητική επικοινωνία. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό? Βέβαια. Λοιπόν, υπάρχουν βασικά 3 ειδών επικοινωνίας. Θα αρχίσουμε από την παθητική επικοινωνία, που εδώ, ας πούμε, οι ανάγκες οι δικές μου δεν είναι σημαντικές, τα παρατάω, δεν μιλώ, δεν αφήνω τους άλλους να με ακούσουν, προσπαθώ να τα έχω καλά με όλους, αφήνω τον εαυτό μιλούμε, δεν λέω τι σκέφτομαι ή δεν λέω τίποτα. Αυτό το είδος επικοινωνίας καταστρέφει τις σχέσεις με τους άλλους και επίσης την αυτοεκτίμηση. Βάζω στον κόσμο μέρη, και βλέπει τη διαφάνεια που είναι στα αγγλικά, γιατί είναι πολύ ωραία διαφάνεια. Μάλιστα. Είναι η μπαλάντσα μεταξύ της παθητικής επικοινωνίας και της επιθετικής επικοινωνίας, που είναι η διεκδικητική επικοινωνία. Μάλιστα. Από την άλλη έχουμε την επιθετική επικοινωνία. Εδώ είναι λίγο εγωιστική στάση, δηλαδή οι ανάγκες μου εμένα είναι οι πιο σημαντικές. Πάντα θέλω να λαμβάνω, δεν θα να δώσω. Επίσης είμαι επιθετικός, κοιτάζω μόνο τον εαυτό μου, κακοποιώ τους άλλους. Μπορώ να οδηγήσει σε φωνές, φυσική βία επίσης, καταστρέφει τις σχέσεις. Και βασικά οι άλλοι δεν τους αρέσει φυσικά να κακοποιούνται και καταστρέφει την αυτοεκτίμηση. Μεταξύ των δύο όμως υπάρχει η διεκδικητική επικοινωνία που είναι η πιο καλή, θα έλεγα. Καταλαβαίνω, αναγνωρίζω τις ανάγκες μου. Οι δικές μου οι ανάγκες είναι σημαντικές, αλλά και οι δικές σου είναι σημαντικές. Είμαι διατεθειμένος να συμβιβαστώ. Δίνω, παίρνω, προσπαθώ να μιλήσω για μένα, για τα δικαιώματα μου, εκφράζομαι ξεκάθαρα και αυτό το είδος επικοινωνίας βοηθά τις σχέσεις, οι άλλοι ξέρουν που στέκονται και επίσης βοηθά αυτοεκτίμηση. Ενώ στην αντίπερα η μπαλάντσα είναι η επιθετική επικοινωνία, όπου ο άνθρωπος νομίζει ότι μόνο οι δικές του ανάγκες είναι σημαντικές, θέλει να παίρνει από τους άλλους, μιλάει πάνω από τους άλλους ανθρώπους, δεν μιλάει και ακούει όπως ο διεκδικητικός, ούτε μιλάει χωρίς να ακούγεται όπως ο παθητικός, μιλάει πάνω από τους, του μιλάς και σου μιλάει, συνεχίζει και σου μιλάει, he talks over you. Κοιτάζει για τον εαυτό του, βλέπει τα συμφέροντα του μόνο, προκαλεί εκφοβισμό στους άλλους, τους κάνει bullying,
μπορεί να φωνάζει επιθετικά ή ακόμη να καταφύγει και στη βία. Αυτού του είδους η επιθετική επικοινωνία κάνει ζημιά στις σχέσεις. Οι άλλοι, κανείς άνθρωπος δεν αρέσκεται στην επιθετικότητα. Και αυτού του είδους η επιθετική επικοινωνία κάνει ζημιά στην αυτοπεποίθηση των άλλων. Άρα, όπως γράφεις εδώ στο slide που βλέπουμε, διεκδικητική επικοινωνία, η διαβεβαιωτική, τη λέξη assertive τη λέγαμε διαβεβαιωτική, αλλά νομίζω διεκδικητική είναι καλύτερο χάρη. Είναι πολύ καλύτερο διεκδικητική, ναι. Μάλιστα. Βασικά, με λίγα λόγια, είναι σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι τις ανάγκες μου, οι δικές μου ανάγκες είναι σημαντικές, αλλά και οι δικές σου. Εκφράζω τις σκέψεις μου, τα συναισθήματα μου με ηρεμία, παίρνω τις ευθύνες μου, σχεδιάζω τι θα πω, λέω όχι όταν χρειάζεται και προσπαθώ να έχω, πώς το λέμε, win-win σχέσεις, δηλαδή κερδίζω εγώ, κερδίζεις και εσύ. Όχι χάνω, κερδίζω, όπως την παθητική επικοινωνία, ή κερδίζω, χάνεις, όπως την επιθετική. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχει και η άλλη χειριστικότητα, έναν άλλον είδος επικοινωνίας. Θα δώσω πολλά παραδείγματα μετά. Και η παθητική επιθετικότητα. Μάλιστα. Που είναι έναν άλλον είδος. Και τόσο η χειριστικότητα, χάρη μου, όσο και η παθητική επιθετικότητα, είναι όπλα του ψυχολογικού πολέμου. Ακριβώς. Είναι οι άλλες όψεις του ίδιου νομίσματος, ότι πολεμάς τους άλλους, δεν προσπαθείς να ενωθείς με τους άλλους, να επικοινωνήσεις με τους άλλους, να συνδημιουργήσεις με τους άλλους. Mm-hmm. Ποια είναι τα ωφέλη του να είμαστε διεκδικητικοί και να έχουμε διεκδικητική επικοινωνία? Λοιπόν, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη αυτογνωσία, γνωρίζουμε πιο καλά τον εαυτό μας, μια πιο θετική αυτοεκτήμηση σε σύγκριση με κάποιον που είναι παθητικός, έχουμε αυξημένη πιθανότητα να βρούμε θετικές λύσεις και για μας και για τους άλλους. Σίγουρα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχο, γιατί δεν βγαίνουμε έξω από το ρούχα μας όπως ο επιθετικός. Πιο αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας, σεβασμός, πολύ σημαντικό. Έχουμε λιγότερα προβλήματα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, είμαστε πιο ανοιχτοί να μοιραστούμε, σίγουρα το άγχος είναι λιγότερο. Επίσης, μειώνεται η πιθανότητα να μας εκμεταλλευτούν οι άλλοι ή να μας αναγκάσουν να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε να κάνουμε. Θα δούμε κάποια παραδείγματα. Ελέγχουμε το στρες, αυξημένη ικανότητα, μειωμένη καταθλίψη, ειδικά στην περίπτωση της παθητικής επικοινωνίας, καλύτερες σχέσεις και σίγουρα καλύτερη υγεία. Μάλιστα. Σε ποιες καταστάσεις χρειάζεται να διεκδικήσουμε? Πάρα πολλές καταστάσεις καθημερινά που πρέπει, χρειάζεται να διεκδικήσουμε. Απλά εγώ θα αναφέρω κάποιες. Για παράδειγμα, θέλεις ο σύντροφος σου να παίρνει πρωτοβουλίες για πιο συχνές, τρυφερές στιγμές. Ή ο γείτονας κάθεται, ξέρω εγώ, μέχρι αργά το βράδυ στον μπαλκόνι να βλέπει ταινίες, ενώ το υπνοδωμάτιο σου είναι δίπλα στον μπαλκόνι. Ή ο σπιτιάρης αρνείται να κάνει επιδιορθώσεις στο σπίτι, που πρέπει, είναι μέσα στο συμβόλαιο. Ή κάποιος μπορεί να έχει δυσκολία να παραγγείλει σε εστιατόριο, εδώ μιλούμε για κοινωνικό άγχος, ή να του φέρουν, ας πούμε, ένα steak, το οποίο παράγγειλε well done, αλλά να του το φέρουν ομό. Ή ο μηχανικός, ο οποίος έκανε δουλειά στο αυτοκίνητο σου, που δεν του ανάθεσες, άρα για να πάρει περισσότερα λεφτά. Βασικά, οι καταστάσεις που χρειάζεται να διεκδικήσουμε είναι πάρα πολλές, είναι αμέτρητες. Έχεις δίκιο, ρε Χάρη, ότι πολλές φορές, ακόμα και τούτον το να παραγγείλουμε στο εστιατόριο, εν κάτι που μας δυσκολεύει, δεν έρχεται αυτός που θα πάρει την παραγγελία και προσπαθεί να μας επιβάλλει, να μας υποβάλλει να πάρουμε το πιάτο της ημέρας, για παράδειγμα, ή να παραγγείλουμε μεζέ, ενώ εμείς θέλουμε να πάρουμε ένα συγκεκριμένο πιάτο. Δυσκολευόμαστε. Ή επίσης, τούτο που είπες, ότι μπορεί να συμφωνήσεις με έναν τεχνικό να σου κάνει μια δουλειά, και να έρθει να σου πει, ενώ σου είχε πει ότι ο λογαριασμός θα ήταν, ξέρω εγώ, 200 ευρώ, σου πει, ξέρεις, 500 ευρώ λογαριασμός στο τέλος, γιατί έκανα και αυτόν και αυτόν και αυτόν, χωρίς να σε ρωτήσει να πάρει την έγκρισή σου. Μπράβο. Συμβαίνουν καθημερινά.
καθημερινά και γι' αυτόν υπάρχουν και τα δικαστήρια και οι δικηγόροι για να δικάζουν, γιατί οι περιπτώσεις είναι καθημερινά πάρα πολλές, από τις πιο απλές μέχρι τις σοβαρές. Τι είναι τούτο όμως, χάρη μου, μέσα μας που μας εμποδίζει να είμαστε διεκδικητικοί και να διεκδικούμε? Τι είναι που μας δυσκολεύει να είμαστε διεκδικητικοί? Ναι, πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι θα δυσαρεστήσουν τους άλλους. Άρα δεν διεκδικώ για να μην κακοφανίσω τον άλλον, να μην το δυσαρεστήσω. Επίσης, πολλές φορές πολλοί άνθρωποι θέλουν να αποφύγουν διαφωνίες με κάθε κόστος. Δηλαδή, εγώ λέει θέλω να τα έχω καλά με όλους, αλλά οι άλλοι με πατάνε από πάνω. Επίσης υπάρχει, πώς το λέμε, κακή αίσθηση της ευθύνης. Δηλαδή, ο υπερβολικός φόβος ότι θα βλάψουμε κάποιον. Π.χ. ένας φίλος, για παράδειγμα, καθυστερεί, ένας υπάλληλος, να πούμε, ένας που εργάζεται σε κάποια εταιρεία, καθυστερεί να πάει διακοπές, γιατί φοβάται μήπως δυσαρεστήσει τον απαιτητικό του διευθυντή. Ξέρω εγώ κάποιος γιος αποδέχεται υπερβολικές απαιτήσεις από τους γονείς του που είναι ηλικιωμένοι λόγω αυτής της υπερβολικής αίσθησης που έχει να δώσει, και βασικά σε τούτη την περίπτωση επιδεινώνεται, δηλαδή η σχέση δεν βελτιώνεται, γίνεται χειρότερη. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η τάση που έχουμε να αποφεύγουμε τις διαφωνίες, γιατί έτσι μας έχουν μεγαλώσει κιόλας. Μας έχουν μεγαλώσει με την νοοτροπία ότι ο καλός άνθρωπος δεν τσακώνεται με τους άλλους. Δεν είναι καυγατζής, καυκατζής, καυκατζίνα που λέμε στην Κυπριακή διαλογική. Ότι είναι κακό να διαφωνήσεις, είναι κακό να πάει κόντρα, είναι κακό να πεις κάτι διαφορετικό με τον που σου λένε. Σαν πως μας έχει γίνει έμφυτο λόγω διαπαιδαγώγησης. Ακριβώς, ακριβώς. Άλλοι λόγοι είναι ότι κάποιοι δεν έχουν πληροφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή δεν πιστεύουν ότι έχουν δικαιώματα για να εκφράσουν λογικές, νόμιμες επιθυμίες ή να αρνηθούν κάποια υπερβολική απέτηση. Άρα εδώ μπερδεύουν την επιθετικότητα ή την ευγένεια με υποταγή. Για παράδειγμα, κάποιος έχει ένα γείτονα που βάζει το ραδιόφωνο, πώς το λέμε, την τηλεόραση στη διαπασό. Και μάλιστα και πιστεύει ότι ας ζητήσει από τον γείτονα να το χαμηλώσει, είναι σαν να είναι αγενής ή επιθετικός κλπ. Έτσι βασικά το τι κάνει, μένει εκεί σιωπά, θυμώνει με τον εαυτό του και η ιστορία διαιωνίζεται. Μάλιστα. Το άλλο πράγμα, άλλος λόγος είναι ότι πολλές φορές η υποτακτικότητα έχει ωφέλη. Γιατί το άτομο που είναι υποτακτικό είναι ήρεμο, ήσυχο, δεν έχει προβλήματα, αποφεύγει τις διαφωνίες, εμφανίζεται ως γενναιόδωρο, ενώ δεν είναι πραγματικά έτσι. Άρα στο τέλος της ημέρας αυτόν βλάπτει και το άτομο που είναι υποτακτικό, που δεν είναι εκδικητικό, αλλά και τους γύρω τους και τη σχέση. Άλλες φορές έχουμε ανθρώπους που έχουν μειωμένες, να πω, ή δεν έχουν κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή δεν ξέρουν πώς να διεκδικήσουν. Δεν τους έχει διδάξει κανείς, δεν τους έχει μάθει πώς να είναι διεκδικητικοί, και ό,τι δικαιούνται είναι διεκδικητικοί. Αυτό είπες προηγουμένως για το ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά υπάρχει και έλλειψη του know-how. Δηλαδή, τα παιδιά μεγαλώνοντας, για παράδειγμα, πρέπει μέσα στο σπίτι και μέσα στο σχολικό περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται, να έχουν ζωντανά παραδείγματα ανθρώπων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους με ένα τρόπο ξεκάθαρο, ώστε τα παιδιά να μάθουν ότι είναι εντάξει όταν ο άλλος σε ενοχλεί να κάνεις το παράπονό σου. Είναι εντάξει όταν αδικείσαι να ζητήσεις τον λόγο. Είναι εντάξει να μην κάθεσαι και να γίνεσαι θύμα του καθενός. Ακριβώς. Και βασικά έχω ακούσει ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο που έχουν μεγαλώσει, να το πω στα κυπριακά, ούσου να περάσουμε. Ούσου να περάσουμε. Δηλαδή τους πατούν πάνω και ο γονιός έμαθε, δηλαδή σαν να λέει το παιδί του, κοίταξε να είσαι υποτακτικός,
Μην κάνεις κάτι. Έτσι, επειδή ο ίδιος ο γονιός είναι υποτακτικός, ο ίδιος ο γονιός έχει ένα μοτίβο, έναν τρόπο παθητικής επικοινωνίας, το παιδί τον αντιγράφει. Έτσι το παιδί μεγαλώνει ως ενήλικας να είναι υποτακτικός. Και γι' αυτό πολλές φορές, χάρη μου, βλέπεις γονείς οι οποίοι για τον εαυτό τους δεν διεκδικούν πράγματα. Για παράδειγμα, μία μητέρα η οποία βρίσκεται σε έναν κακοποιητικό γάμο και υπομένει την κακοποίηση από τον σύζυγο της για το καλό των παιδιών της, όλα σε πολλά εισαγωγικά για το καλό των παιδιών της, μπορεί να μου στείλει με ένα mail και να μου πει «Μα η κόρη μου, γιατί ανέχεται τα πάντα από τον άνδραν της?» Είχα πρόσφατα μια τέτοια επικοινωνία μέσω mail. Γιατί κάθεται και τρώει ξύλο? Γιατί δεν σηκώνεται να τον αφήσει?» Της λέω «Εσύ έχεις χωρίσει από τον άνδρα σου?» Μου λέει «Όχι». «Γιατί δεν χώρισες?» «Για το καλό των παιδιών μου». Της λέω «Να το καλό των παιδιών σου». Της έδωσες ένα ζωντανό παράδειγμα να είναι υποταγμένη. Της έδωσες ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η γυναίκα δεν διεκδικεί τα δικαιώματά της για το καλό των παιδιών της. Και τώρα διαρωτάσαι και λες «Μα». Και μου λέει «Μα εγώ θέλω η κόρη μου να είναι καλύτερη από μένα». Ξεκίνα από το δικό σου παράδειγμα, της είπα. Παίζει πολύ ρόλο το να μεγαλώνουμε παιδιά που να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους, αλλά να έχουν και μία πρακτική εξάσκηση στο να διεκδικούν τα δικαιώματα τους, γιατί μας βλέπουν εμάς. Χωρίς να σημαίνει ότι μόνο η εξάσκηση δικαιωμάτων είναι να χωρίσεις. Τώρα είναι μια extreme περίπτωση αυτή, αλλά στην καθημερινή μας, για παράδειγμα, είμαστε γονείς και έρχεται η μάνα μας ή ο πατέρας μας και μας υποβάλλουν ή επιβάλλουν κάτι και εμείς φοβόμαστε να πούμε όχι στους δικούς μας γονείς. Γιατί για όλους τους λόγους που είπες προηγουμένως. Φοβόμαστε να έρθουμε σε αντιπαράθεση, να έχουμε μάθει να μην είμαστε διεκδικητικοί κλπ. Το παιδί μας που το βλέπει αυτό δεν μαθαίνει εμπράκτως ότι όταν ένας μεγαλύτερος ή ο γονιός σου σου λέει να κάνεις κάτι, έστω κι αν παραβιάζει τα όρια της δικής σου ελευθερίας, εσύ πρέπει να υποκύψεις, γιατί και η μάνα μου και ο πατέρας μου υπέκυψα σε αυτήν και σε αυτήν και σε αυτήν την περίπτωση. Το παράδειγμα μας είναι το πιο ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας που έχουμε προς τα παιδιά μας. Mm-hmm. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Εδώ μας λες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Λες, έχεις δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις. Και έχεις βάλει εδώ, θα το δείξω αυτό, χάρη δεν γίνεται, ναι, θα κάνω στην οθόνη. Αν θες μπορείς να μεταφράσεις, είναι ο χάρτης το... να το μεταφράσω. Των Ηνωμένων Εθνών. Εξαιρέσεις από την παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είναι έτσι? Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood. Λέει, όλοι οι άνθρωποι έχουν γεννηθεί ελεύθεροι και ίσεις στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Πρέπει να endowed σημαίνει να χαρακτηρίζονται από λογική και συνειδητότητα και να δρούν ο ένας απέναντι στον άλλο σε ένα πνεύμα αδελφοσύνης. Τις είναι οι εξαιρέσεις από τον Παγκόσμιο Χάρτη Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπως έχεις πει. Article 2, δεύτερη εξαίρεση. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες οι οποίες δηλώνονται σε αυτή τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς να υπάρχει διάκριση οποιοδήποτε είδους όσον αφορά τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες γνώμες, εθνική ή κοινωνική προέλευση, την ανέχει ιδιοκτησία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που να είναι διαφορετική. Article 7, all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. Όλοι είναι ίσοι μπροστά στον νόμο και δικαιούνται χωρίς καμία διάκριση ίση προστασία από τον νόμο. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, not to attacks upon his honor and reputation. Κανένας δεν πρέπει να υποβάλλεται σε... Το arbitrary σημαίνει χωρίς άδεια, όπως το λένε arbitrary... σε
χωρίς λόγο. Ένα λεπτό να το κάνω Google Search. Συγγνώμη. Να το κάνω translation για να το πω σωστά. Θυμάσαι εσύ το arbitrary τι σημαίνει? Δεν το θυμούμαι τώρα. Τώρα θα το βρω. Σε αυθαίρετη. Αυθαίρετος. Mm-hmm. Κανένας δεν πρέπει να υπόκειται σε αυθαίρετη ενόχληση της ιδιωτικότητας του, της οικογένειας του, του σπιτιού του ή της αλληλογραφίας του ή να υπόκειται σε επιθέσεις πάνω στην τιμή και την φήμη του. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Should you wish to examine the entire declaration? Okay. Λέει, είναι μια υποσημείωση εκεί που θέλει κάποιος να δει όλη την διακήρυξη του ανθρώπινου δικαιωμάτων, θα πάει σε αυτό το σύνδεσμο. Mm-hmm. Το μετάφρασα, Χάρη. Τέλεια. Έτσι, βασικά, με δύο προτάσεις, βασικά όλοι έχουμε δικαιώματα να εκφράσουμε τους εαυτούς μας, να εκφράσουμε τις ανάγκες μας, να νιώθουμε καλά, ούτε αδύναμοι, ούτε ένοχοι. Για το τι κάνουμε, φυσικά, προσέχοντας να μην πράξουμε, να μην κάνουμε κακό στους άλλους. Άλιστα. Okay. Μετά μας βάζεις μια ερώτηση, Χάρη. Είσαι διεκδικητικός? Μάλιστα. Βασικά εδώ είναι ένα ερωτηματολόγιο, μια κλίμακα. Είδες, πάλι να το δείξω. Είδες, δηλαδή μου δεν έχουμε κάτι να δείχνουμε, αλλά έχουμε πολλά να δείχνουμε. Εντάξει, πάρα πολλά. Βασικά αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μετρά την... Ναι, Θέκλα. Okay. Λοιπόν, μετρά τη διεκδικητικότητα, δηλαδή πόσο διεκδικητικός είναι κάποιος, και υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάποιες, γιατί είναι πολλές. Να πω μερικές. Το οποίο... Ναι, κάποιες. Πόσο διεκδικητικός είσαι? Do you stick up for your rights or do you allow other people to walk over you? Κάνεις, εμένεις τα δικαιώματα σου ή επιτρέπεις άλλους ανθρώπους να σε πατούν? Do you say what you feel or what you think other people want you to say? Λες αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που νομίζεις, αυτό που νιώθεις ή αυτό που σκέφτεσαι ότι άλλοι μπορεί να θέλουν να πεις? Do you initiate relationships with attractive people or do you shy away from them? Ξεκινάς σχέσεις με ελκυστικούς ανθρώπους ή μένεις με ντροπαλότητα μακριά από αυτούς? One way to gain insight into how assertive you are is to take the following self-report test of assertive behavior. Ένας τρόπος για να δεις πόσο διεκδικητικός είσαι είναι να κάνεις το ακόλουθο ερωτηματολόγιο, που είναι ένα ερωτηματολόγιο που γράφεις πράγματα για τον εαυτό σου για να δεις πόσο διεκδικητικός είσαι. Όταν τελειώσεις, λέει, θα είναι διαδικτυακό προφανώς αυτό. Λοιπόν, λέει το 3 σημαίνει πολύ σαν εμένα, το 2 κάπως σαν εμένα, το 1 περίπου σαν εμένα, το πλην 1 λίγο καθόλου σαν εμένα, το πλην 2 περισσότερο καθόλου σαν εμένα και το πλην 3 καθόλου σαν εμένα. Άρα όσο είναι από το 1 και πάνω το σκορ, σημαίνει ότι σε εκφράζει η δήλωση. Όσο είναι πιο κάτω, σημαίνει ότι σε εκφράζει λιγότερο. Η πρώτη δήλωση είναι «Most people seem to be more aggressive and assertive than I am». Οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να είναι πιο επιθετικοί και διεκδικητικοί από ό,τι είμαι εγώ. Άρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν διαφωνούμε με αυτό το statement, σημαίνει έχουμε έλλειψη διεκδικητικότητας. Αν συμφωνούμε, σημαίνει πως δεν έχουμε. Το δεύτερο, I have hesitated to make or accept dates because of shyness. Έχω διστάσει να κάνω ή να αποδεχτώ ραντεβού λόγω ντροπαλότητας. Ένας μη διεκδικητικός άνθρωπος, τον καλούν να βγει έξω σε ένα τυφλό ραντεβού ή αβλεπούμενο και ντρέπεται και δεν πάει. When the food served at a restaurant is not done to my satisfaction, I complain about it to the waiter or the waitress. Όταν το φαγητό που μου έχουν σερβίρει σε ένα εστιατόριο δεν με ικανοποιεί, κάνω παράπονο στο σερβιτόριο ή στη σερβιτόρα. Ο διεκδικητικός θα κάνει παράπονο. Ο μη διεκδικητικός δεν θα κάνει παράπονο.
I am careful to avoid hurting other people's feelings, even when I feel that I have been injured. Είμαι προσεκτικός να αποφύγω να πληγώσω τα συναισθήματα των άλλων, ακόμη και όταν οι άλλοι με πληγώνουν. Ο μη διεκδικητικός θα αποφύγει, θα σκέφτεται μόνο να τον πληγώσω τον καημένο, ενώ τον έχει καταπαυτώσει ο άλλος. If a salesperson has gone to considerable trouble to show me merchandise that is not quite suitable, I have a difficult time saying no. Αν ένας πολίτης ή μια πολίτρια έχουν ταλαιπωρηθεί να μου δείξουν πολλά αντικείμενα για να αγοράσω, δυσκολεύομαι να μην τα αγοράσω. Από την τροπή μπορεί να τα αγοράσω δηλαδή, όταν δεν είναι διεκδικητικός. When I'm asked to do something, I insist upon knowing why. Α, ωραίο αυτό. Όταν μου ζητούν να κάνω κάτι, επιμένω να μάθω γιατί. Οι διεκδικητικοί άνθρωποι επιμένουν να μάθουν γιατί μου ζητάς να το κάνω αυτό. Ενώ οι μη διεκδικητικοί άνθρωποι, ναι, βεβαίως. Να σκύψω, να σκύψω. There are times when I look for a good, vigorous argument. Υπάρχουν περίοδες στους οποίους ψάχνω ένα καλό, δυνατό επιχείρημα. Είναι αυτό. Όταν λέει argument εννοεί καυγά. Καυγά εννοεί. Νομίζω πως ναι, ναι. Η argument είναι περισσότερο πώς το λέμε, δεδομένα κάποιον επιχείρημα νομίζω. Okay. Νομίζω, ναι. I strive to get ahead as well as most people in my position. Προσπαθώ να προχωρήσω όπως και άλλοι άνθρωποι στη δική μου θέση. Να, μερικά από αυτά τα... Θες να διαβάσω κι άλλα? Όχι, είναι εντάξει. Βασικά, το τι γίνεται, κάποιος το συμπληρώνει στο γραφείο και στο τέλος βλέπουμε, ας πούμε... Ωραία. Ναι, ναι, ας πούμε βλέπουμε 5 περιπτώσεις, π.χ. που, καταστάσεις που έχει δυσκολία το άτομο, που δυσκολεύεται να τις διαχειριστεί. Και επίσης, ποιες είναι η στάση του, του ατόμου για να εκφράσει τον εαυτόν του ή αν, πώς το λέμε, ικανοποιεί τις περισσότερες του ανάγκες και χρειάζεται επίσης κάποιες ικανότητες, δεξιότητες, ποια είναι τα εμπόδια και επίσης αν είναι άτομο που φοβάται τις συνέπειες. Okay, και μετά γίνεται η θεραπεία, γίνεται πώς το λέμε, αυτό είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο για τη διεκδικητικότητα και μετά έχουμε τις θεραπευτικές στρατηγικές. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις, χάρη μου, εμείς που δεν είμαστε διεκδικητικοί, αν δεν είμαστε διεκδικητικοί, να αλλάξουμε? Τι χρειάζεται για να αλλάξουμε? Καταρχήν χρειάζεται να ρισκάρουμε. Ξεκινώντας από τις λιγότερο απειλητικές εισαγωγικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, συνήθως βάζουμε μια σκάλα δυσκολίας, όπου το 1, ας πούμε, είναι να απόχει σε έναν πολιτή. Το 2 είναι να απόχει σε ένα φίλο που μου ζητά δανεικά λεφτά και δεν θα μου τα επιστρέψει ποτέ. Το 3 είναι αυτόν. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι η αλλαγή δεν γίνεται σε μια νύχτα, χρειάζεται πρακτική εξάσκηση, χρειάζεται να κάνουμε πρακτική και επίσης χρειάζεται χρόνος. Δηλαδή για να αλλάξουμε χρειάζεται χρόνος και αυτή η δέσμευση ότι θα δουλέψουμε. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα πετύχουμε αυτό που επιθυμούμε παρά τις προσπάθειες μας, δηλαδή παρόλο που είμαστε διεκδικητικοί, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα πάρουμε αυτό που θέλουμε. Άρα αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Επίσης, δεν υπάρχουν τέλειες λύσεις για κάθε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν ιδανικές λύσεις. Άντε ρε, Χάρη, είναι και τέλειες λύσεις. Και εμείς οι τηλεομανείς τι θα γένομε χωρίς τέλειες λύσεις. Tough luck. Τι να κάνουμε. Επίσης, στην αρχή να ξεκινήσουμε με μικρούς στόχους. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί το πιο δύσκολο είναι κάποιος, ας πούμε, έχω συναντήσει άτομα που δυσκολεύονται να ζητήσουν άδεια διακοπές από τον προϊστάμενο τους. Για παράδειγμα, είναι το 10, ξέρω εγώ. Επίσης, να ξέρουμε ότι κάποιες φορές σίγουρα μπορεί να θέλουμε οι άλλοι να μας αγαπούν, να είμαστε αγαπητοί, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλές φορές δεν θα είναι εφικτό. Άρα αυτές είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αλλάξουμε. Είναι κάποιες από τις προϋποθέσεις. Έχεις κάποια παραδείγματα να μας πεις, Χάρη?
Έχω παράδειγματα. Τα έχω στα γαλλικά. Στο νοσοκομείο που εργάζομαι, κάνουμε ομάδες για διεκδικητική επικοινωνία. Εργάζομαι με άτομα που έχουν κατάθλιψη, άγχος, οι οποίοι στερούνται των δεξιοτήτων της διεκδικητικής επικοινωνίας ή δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες. Να δώσω ένα παράδειγμα για την επικοινωνία. Λοιπόν, ο κύριος Χ, εντάξει, το πρόσωπο δεν υπάρχει, απλά η κατάσταση είναι πραγματική, απλά ο κύριος Χ είναι ένα φανταστικό άτομο. Ζει σε έναν κτίριο, το οποίο έχει μετακομίσει εδώ και ένα χρόνο, και ο γείτονας του έχει ένα δωμάτιο πραγματική, βάζει τη μουσική. Επίσης, το χρησιμοποιεί το δωμάτιο γυμναστικής ο γείτονας μέχρι αργά το βράδυ, και το πρωί, νωρίς το πρωί, κάνει ποδήλατο, αυτό το που είναι μέσα στο γυμναστήριο, και ο κύριος Χ το συναντά στο ανσασέρ και του λέει ότι, κοίταξε, δεν υπάρχει χωμόνωση στο κτίριο, έτσι... το δωμάτιο μου είναι δίπλα από το γυμναστήριο, υπάρχει πολύ θόρυβος, και ο γείτονας βασικά απαντά έτσι με επιθετική επικοινωνία, πριν από τις 10 αυτόν επιτρέπεται. Ο κύριος Χ υποτάσσεται, δεν λέει κάτι, θυμώνει με τον εαυτό του και επίσης σκέφτεται να κομίσει, επειδή είναι πεπισμένος ότι θα δημιουργήσει εχθροπραξίες με τον γείτονα, ο οποίος δημιούργησε το γυμναστήριο και θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί του. Άρα, ο κύριος Χ, η ζωή του έχει γίνει κόλαση και βασικά είναι πολύ θυμωμένος με τον εαυτό του, δεν κάνει κάτι, δεν καταφέρνει να εκφράσει αυτό που σκέφτεται, και βασικά δεν σέβεται τις δικές του ανάγκες, χάνει ενώ ο γείτονας κέρδισε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Έχω αρκετά, ναι. Το άλλο παράδειγμα είναι η επιθετικότητα. Να φανταστούμε ότι η κυρία Χ είναι, πώς το λέμε, housekeeper σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Έχει δύσκολες σχέσεις με την ομάδα της. Είναι πολύ απαιτητική με τον εαυτό της, είναι τέλειο μανής, θέλει τα πάντα στην εντέλεια στο ξενοδοχείο, δηλαδή όλα να είναι καθαρά. Και βασικά συνέχεια διαμαρτύρεται ότι η ομάδα της δεν κάνει τη δουλειά του σωστά όπως πρέπει, και πολλές φορές τους φωνάζει, ξέρω εγώ, πιστεύετε ότι οι πελάτες δεν είναι ικανοποιημένοι, δεν τρέπεστε, χρησιμοποιεί έτσι πολύ ψηλό τόνο φωνής, της απειλεί ότι θα πάει στο διευθυντή του ξενοδοχείου για να τις απολύσει. Και βασικά, σίγουρα, η ομάδα της νιώθει έτσι μια συναισθηματική δυσφορία. Η ποιότητα της δουλειάς τους σίγουρα υποφέρει, αφού ξυπνούν το πρωί και δεν θέλουν να πάνε. Δεν τους σέβεται βασικά. Άρα αυτό είναι ένα παράδειγμα επιθετικής επικοινωνίας. Άρα αυτή είναι μια επιθετική γυναίκα. Ο προηγούμενος ήταν ένας μη διεκδικητικός άντρας. Mm-hmm. Και έχεις και ένα παράδειγμα διεκδικητικότητα τώρα. Μάλιστα. αυτό είναι για χειριστικότητα. Δεν είναι καλά τα γαλλικά μου, οπότε δεν μπορώ να σας μεταφράζω τη γραφή στο. Τον ακούω και εγώ σε πρώτη. Ναι. Λοιπόν, άρα το παράδειγμα με τη χειριστικότητα, να φανταστούμε πάλι μια κυρία Χ, η οποία έχει μια 17χρονη κόρη. Βασικά είναι πολύ χειριστική με την κόρη. Θα καταντήσει να αρρωστήσει. Πώς το λέμε, ζητά από την κόρη της λεφτά, μετά της δίνει κάποια πράγματα, επειδή της δίνει ένα σακάκι που έχει η κυρία Χ, το οποίο βασικά δεν το χρειάζεται, και της ζητά να κάνει πράγματα τα οποία δεν θέλει η έφηβη, 17χρονη έφηβη. Σίγουρα οι σχέσεις είναι πάρα πολύ κακές. Και υπάρχει μια φορτισμένη κατάσταση, βασικά είναι χειριστική. Προσπαθεί να της δημιουργήσει ενοχές, ντροπή για να πάρει αυτό που θέλει. Και μαλώνουν συνέχεια. Άρα αυτή είναι η χειριστικότητα. Και πολλές φορές οι γονείς είναι χειριστικοί. Λοιπόν, τώρα θα μας δώσεις ένα παράδειγμα θετικών διεκδικητικής επικοινωνίας.
Μάλιστα. Τώρα πάμε να πάρουμε τον κύριο Χ, ο οποίος κάνει την πρακτική του σε ένα νοσοκομείο, ο οποίος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, έμαθε ότι θα έρθουν κάποιοι φίλοι του και βασικά άρα θέλει, παρόλο που ήταν βάρδια, να πάρει άδεια, να ζητήσει από κάποιον να τον αντικαταστήσει. Λοιπόν, σε περίπτωση που υπάρχει παθητική επικοινωνία, δεν θα πει τίποτα. Και ίσως οι άλλοι να σκεφτούν, να του πούν, «ΟΚ, έλα να πας με τους φίλους σου», αλλά δεν το κάνει. Στην περίπτωση της επιθετικής επικοινωνίας, η χειριστικής, βρίσκει κάποιον άλλον ασκούμενο, το οποίο του λέει, «Κοίταξε, θέλω το άλλο Σαββατοκυριακό να με αντικαταστήσεις» και βασικά τον απειλεί ότι αν δεν τον κάνει δεν θα τον βοηθήσει ποτέ κλπ. Άρα είναι επιθετικός και χειριστικός, και στην τρίτη περίπτωση είναι η διεκδικητική συμπεριφορά. Λέει, ας πούμε, «Αντώνη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, θα ήθελες να ανταλλάξουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί έρχονται κάποιοι φίλοι μου και είναι σημαντικό». Σίγουρα δεν θα είσαι χαρούμενος, γιατί θα μπορούσε να ξεκουραστείς, όμως έρχονται από μακριά και πρέπει να είμαι με τους φίλους μου και θα σε αντικαταστήσω όποτε θέλεις, γιατί ξέρω αν θα το κάνεις αυτό, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Άρα σε αυτή την περίπτωση είναι διεκδικητικός, δηλαδή προσπαθεί και επίσης ξέρει ότι μπορεί ο άλλος να μην δεχτεί να τον αντικαταστήσει. Και διεκδικεί αυτό που θέλει, αλλά με συνέστηση απέναντι στον άνθρωπο από τον οποίο το διεκδικεί. Ενώ φαντάζομαι ότι το extreme παράδειγμα της επιθετικότητας θα ήταν να πάει και να πει, «Δέξε, κόψε τη κελέ σου, κόψε το κεφάλι σου, θα με αντικαταστήσεις, θες, δεν θες, βρέξει, χιονίσει». Ναι. Μάλιστα, ναι. Έχω ακόμα έτσι πολύ γρήγορα 4 άλλα παραδείγματα. Είναι, εξαρτάστομαι ότι κάποια φίλη λέει στη φίλη της, «Κοίταξε, μπορείς να μου δανείσεις το κολλιέ, γιατί το Σάββατο θα βγω με έναν γκόμενο, έναν date», ξέρω εγώ. Και η άλλη, βασικά η φίλη της, χωρίς να πει τίποτα, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ενώ βασικά δεν ήθελε να της το δανείσει. Πώς το λέμε, το κολλιέ ήταν πολύ σημαντικό γιατί ήταν της γιαγιάς της, άρα είχε συναισθηματική αξία. Αν ήταν επιθετική, θα άρχισε να της φωνάζει, ξέρω εγώ, «Τι είναι αυτή η ερώτηση που μου κάνεις, είναι ανόητη», θα την εξευτελίσει, θα την «Πώς τολμάς να μου ζητήσεις αυτό το πράγμα» κλπ. Κλπ. Άρα επιθετική. Αν ήταν διεκδικητική, θα της πει, «Κοίταξε, το κολλιέ αυτό ήταν της γιαγιάς μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν μπορώ να σου το δώσω», να της το πει έτσι ειλικρινά, ήρεμα. Άρα, χωρίς να τη βρίσει. Άρα, είναι έναν άλλο παράδειγμα. Επίσης, το δείπνο, να πούμε έναν άλλο παράδειγμα, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα ζευγάρι, πάνε στο εστιατόριο, η γυναίκα, ξέρω εγώ, δεν τρώει το φαΐν της, και αρχίζει ο σύζυγος να της φωνάζει, ο σύντροφος να της φωνάζει ότι πληρώσαμε, πρέπει να φας το φαΐ σου κλπ. Κλπ. Επίσης, μπορεί ο σύζυγος να της φωνάξει, αλλά αυτή να μην απαντήσει τίποτα, να του πει «έχεις δίκιο» και να αρχίσει να τη βρίζει, να το δεχτεί. Και η διεκδικητική είναι να του πει του σύζυγου, «Κοίταξε, δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς, σε παρακαλώ, μη μου μιλάς έτσι». Άρα βλέπουμε το ίδιο πράγμα, τρεις διαφορετικές είδους επικοινωνίας. Ένα άλλο παράδειγμα, το σνίφαρε, αυτή είναι μια ιστορία πραγματική. Ας πούμε, η Μαρία γνωρίζει κάποιον, ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, ναρκωτικά, και της λέει, ξέρω εγώ, «έλα δοκίμασε», ας πούμε, χωρίς να πει κάτι η Μαρία, ψεύτικο όνομα, δοκιμάζει και του λέει, ναι, έχω ξανακάνει», ενώ δεν έκανε ποτέ, δοκιμάζει. Άρα κάνει ναρκωτικά χωρίς να θέλει. Αν η Μαρία ήταν επιθετική, τότε θα αρχίσει να του φωνάζει, «πώς τολμάς να κάνεις αυτό το πράγμα». Και αν ήταν διεκδικητική, θα του πει, «κοίταξε, όχι, δεν δέχομαι να κάνω ναρκωτικά». Και βασικά τελεία, χωρίς να δικαιολογηθεί, χωρίς τίποτα.
Άρα αυτά είναι κάποια παραδείγματα τα οποία έχουμε δείξει την παθητική επικοινωνία, την επιθετική επικοινωνία, τη χειριστική επικοινωνία και τη διεκδικητική επικοινωνία. Έχεις εδώ στο επόμενο slide γράφεις 4 περιοχές της διεκδίκησης. Ποιες είναι οι 4 περιοχές της διεκδίκησης? Λοιπόν, η πρώτη είναι εκφράζουμε θετικά συναισθήματα, δηλαδή ερωτικά, πώς εκφράζουμε εκτίμηση, αγάπη, σεβασμό. Φαίνεται ότι συνήθως είναι από έρευνες που έχουν γίνει, είναι πιο εύκολο οι γυναίκες να εκφράζουν αυτά τα συναισθήματα. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχει φόβος, μήπως παρεξηγηθεί η γυναίκα ότι θα είναι, ξέρω εγώ, πιεστική. Άρα εδώ είναι πώς να εκφράζουμε, για παράδειγμα, ειλικρινείς φιλοφρονήσεις, κομπλιμέντα, ξέρω εγώ, μου αρέσει το που κάνεις σου, κλπ. Και εδώ, ας πούμε, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε, και όχι μόνο ένα ζεστό χαμόγελο, να βλέπουμε τον άλλο στα μάτια, ένα δώρο, ευχαριστώ, είσαι τέλεια, μου αρέσει αυτό που έκαμες, ξέρω εγώ, σε πιστεύω, σε εμπιστεύομαι, σε αγαπώ κλπ. Ο δεύτερος τομέας είναι η εκφράση των αρνητικών συναισθημάτων. Αυτό συνήθως γίνεται δύσκολα σε ανθρώπους που τους λείπει η διεκδικητική επικοινωνία, γιατί βασικά από μικρή έχουμε διδαχτεί ότι δεν πρέπει να εκφράζουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, ο θυμός είναι απαράδεκτος, άρα καλύτερα να σιωπούμε. Αλλά ο θυμός δεν σταματά έτσι απλά. Πρέπει να τον εκφράσουμε, να μιλήσουμε, αλλά είναι ο τρόπος που εκφράζουμε το θυμό μας που είναι σημαντικός. Ο τρίτος τομέας είναι πώς να τοποθετούμε όρια, δηλαδή να λέμε όχι, αν κάτι δεν το θέλουμε. Για παράδειγμα, δεν έχω χρόνο ή ξέρω εγώ, δεν μπορώ να σου δανείσω λεφτά. Και βασικά να αποφασίσουμε εμείς για τον εαυτό μας ανεξάρτητα από τι απαιτούν οι άλλοι. Και ο τελευταίος τομέας, η περιοχή, είναι η πρωτοβουλία. Δηλαδή να παίρνουμε πρωτοβουλίες για το τι θα κάνουμε στη ζωή μας, αν θα αλλάξουμε τη ζωή μας, να εκφράζουμε τι θέλουμε πραγματικά, να βασικά όλα αυτά που μας βοηθούν να πάμε. Άρα να αρχίσουμε με την έκφραση των θετικών συναισθημάτων. Συνήθως από έρευνες ξέρουμε ότι οι γυναίκες πιο εύκολα εκφράζουν τα θετικά τους συναισθήματα, πολλοί και άντρες, αλλά είναι περισσότερο, έχουν γίνει κάποιες έρευνες στην Αμερική που είχα διαβάσει. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει φόβος ότι όταν εκφράζουμε θετικά συναισθήματα, ότι μπορεί να παρεξηγηθεί και ότι το άτομο θα χαρακτηριστεί άσχημα. Για παράδειγμα, μια γυναίκα μπορεί να φαίνεται πιεστική ή ανηλικρινής. Όταν επίσης θετικά συναισθήματα που έχει για έναν άντρα, ας πούμε, ή σε μια σκοφιέρτ. Σε έναν άντρα, ναι. Από την αρχή ίσως της σχέσης. Άρα πολλοί φοβούνται, τα κρατάνε για τον εαυτό τους, ή επίσης ο φόβος απορρίψης εδώ μπορεί να υπάρχει. Άρα να μην τα εκφράσω, μήπως με απορρίψει. Και εδώ νομίζω είναι σημαντικό να ξέρουμε, να λέμε, για παράδειγμα, να χαμογελούμε, ένα ζεστό χαμόγελο, να βλέπουμε τον άλλο στα μάτια, ευχαριστώ, είσαι τέλεια, μου άρεσε αυτό που έκανες, είμαι εδώ για σένα, σε εμπιστεύομαι, σε αγαπώ κλπ. Άρα υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να μάθουμε να εκφράζουμε τα θετικά μας συναισθήματα. Είναι και ένα μέρος της διεκδικητικής επικοινωνίας, της θετικής επικοινωνίας. Θετική διεκδικητική επικοινωνία, τι ωραίο. Θετική διεκδικητική επικοινωνία. Πάμε τώρα όμως στην έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων. Στην αρνητική διεκδικητική επικοινωνία. Ναι. Συνήθως είναι πιο δύσκολο, συνήθως, γιατί έχουμε διδαχθεί από μικρή ότι είναι κακό να θυμώνουμε, είναι απαράδεκτο, ξέρω εγώ, καλύτερα
Πούμε, είδες ο Χάρης είναι το καλό παιδάκι, είναι ήσυχος κλπ. Άρα και οι γονείς πολλές φορές επιβραβεύουν το καλό μωρό, ας πούμε, άρα δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, αλλά ο θυμός δεν σταματά έτσι. Κάπου πρέπει να βγει. Ο θυμός δεν είναι συναισθήμα, είναι καλό συναισθήμα. Χρειάζεται ο θυμός, είναι ένα από τα φυσικά συναισθήματα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Απλά το θέμα είναι πώς τον εκφράζουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε κάνει και σεμινάριο μαζί με την Αριστονίκη για το θυμό και την έκφραση του θυμού. Πώς βάζουμε όρια, Χάρη μου. Κοίταξε, βασικά ο άλλος τρόπος είναι να μαθαίνουμε να λέμε όχι. Δηλαδή όταν κάτι δεν μας αρέσει, όταν κάτι είναι ενάντια στις αξίες μας, ή ξέρω εγώ για παράδειγμα δεν έχω το χρόνο να σε ακούσω. Σε παίρνει ένας φίλος, ξέρω εγώ, η ώρα 11 το βράδυ, μου έτυχε, και θέλει να μου μιλήσει για μέχρι ώρα 3 το πρωί, για 4 ώρες, η ώρα 11 το βράδυ. Εκεί μπορούμε να πούμε... δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, κάποιες στρατηγικές μετά. Άρα είναι σημαντικό να αποφασίσουμε εμείς για τον εαυτό μας, ανεξάρτητα τι απαιτούν οι άλλοι. Και για την ενέργεια μας, και για το χώρο μας, και για το χρόνο μας. Άρα εγώ αποφασίζω για μένα. Εγώ αποφασίζω για μένα πότε θα μιλάω στο τηλέφωνο και πότε δεν θα μιλάω στο τηλέφωνο. Εγώ αποφασίζω για μένα πότε θα πω τα προσωπικά μου και σε ποιον και πότε δεν θα τα πω. Εγώ αποφασίζω για μένα πόση ενέργεια θα ξοδέψω πάνω στους άλλους ή όχι. Δεν αποφασίζουν οι άλλοι. Αποφασίσαν ότι η ώρα 12 τα μεσάνυχτα θέλουν να μας πούν τα αγκομενικά τους και εμείς να ξενυχτήσουμε να τα ακούσουμε. Ακριβώς. Και όντως, όπως το σημειώνεις εδώ, θέτοντας όρια, δείχνουμε στους άλλους ανθρώπους πώς να μας συμπεριφέρονται. Τους βάζουμε στη θέση τους στην ουσία και τους δείχνουμε, τους εκπαιδεύουμε πώς θέλουμε να μας συμπεριφέρονται. Και τι σηκώνουμε και τι δεν σηκώνουμε. Και μας σέβονται περισσότερο. Σέβονται περισσότερο, γιατί ξέρει ο Χάρης δεν θα το δεχτεί αυτόν. Άρα αποσαφηνίζουμε τα όρια μας και οι άλλοι ξέρουν ότι ως εδώ δεν μπορείς να περάσεις. Ως εδώ και μην παρέχει. Νόμη, τη γραμμή. Ως εδώ. Ακριβώς. Λέει, τοποθέτηση ορίων. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζουμε για τον εαυτό μας, γράφει ο Χάρης, ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις των άλλων. Για το πώς θα θέλαμε να ξοδέψουμε τον χρόνο μας, σε τι θα θέλαμε να διοχετεύσουμε την ενέργειά μας και πόσο χώρο για προσωπικά και συναισθηματικά ζητήματα χρειαζόμαστε. Πώς παίρνει κάποιος την πρωτοβουλία να αλλάξει τη ζωή του, να γίνει διεκδικητικός. Λοιπόν, ένας άλλος τομέας διεκδικητικότητας είναι να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Δηλαδή να έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη ζωή μας. Έχουμε το δικαίωμα, για παράδειγμα, να φύγουμε από μια σχέση. Ενώ το λες αυτό που να βάλω έναν όριο στο αγόρι. Μίλα εσύ. Ναι. Okay. Βασικά εδώ είναι η πρωτοβουλία που περιλαμβάνει την αλλαγή του τρόπου ζωής. Να λέμε ναι. Να εκφράζουμε τι θέλουμε πραγματικά και επίσης να φεύγουμε από το φαύλο κύκλο της ρουτίνας. Okay. Άρα, έχει έρθει το αγόρι από την εκπαίδευση του και τώρα είναι στο δωμάτιο του και ήταν ήσυχος το σύνορα. Πήγε να κάνει φασαρέν και του είπα «Φρόνημα!» Σταμάτησε. Δεν υποκύπτω στο κλαμπ, να το φέρω εδώ. Αυτό είναι διεκδικητικότητα. Άλιστα. Και είναι χειριστικότητα που κλαψουρίζει τώρα αυτός. Ακριβώς. Α! Τι ωραίο είναι αυτό που γράφεις. Η PIA. Pain in the ass. Και είναι η pain in the ass, Χάρη. Βασικά είναι οι πρίχτες. Είναι αυτοί που πραγματικά είναι αυτοί που κολλούν. Είναι κολλητσίδες. Είναι αυτοί που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Άρα εκεί χρειάζεται... διεκδικητικότητα, έχουμε κάποια εργαλεία. Το πρώτο είναι βασικά να ηρεμήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι να ανησυχώ. Στο παρελθόν είχα παρόμοιες καταστάσεις. Θα παίξω το δικό μου το παιχνίδι, όχι το παιχνίδι του pain in the ass. Περιμένω το θυμό του, αλλά μπορώ να τον ελέγξω. Και αυτός που έχω απέναντι μου επίσης είναι άνθρωπος σαν εμένα. Άρα έχει και αυτός δικαιώματα, άσχετο ότι είναι πώς το λέμε, PIA, pain in the ass. Είμαι ήρεμος, είμαι επικεντρωμένος, είναι η στάση εδώ. Δηλαδή έχουμε μια βοηθητική στάση για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να τους βάλουμε στη θέση τους. Πάντα με σεβασμό. Ένα λεπτό να βάλω ξανά στη θέση μου.
Ερώνημα. Κάτσε. Όχι. Ξέρεις, είναι δύσκολο, επειδή είμαι people pleaser και προφανώς είμαι και dog pleaser. Νομίζω πως ναι. Είναι δύσκολο αυτό που κάνω, αλλά θα έχει αποτέλεσμα. Θα έχει αποτέλεσμα και βάλεις του όρια, ξέρεις το. Ναι. Είναι, πώς το λέμε. Με το πλήσα και με πρέπει να πάθω να γίνω διεκδικητική με τον Λάκη, γιατί έχουμε το πρόγραμμα Σκίνερ. Ναι, Σκίνερ, πώς το λέμε. Έχουμε το πρόγραμμα μας, έχουμε την ώρα του παιχνιδιού, την ώρα της ξεκούρασης, όταν δουλεύει η μητέρα, το παιδί ξεκουράζεται στο δωμάτιό του, ναι. Είναι απίστευτο, να είναι τον το. Ναι, και μου είπε ο παιδευτής, θα του πεις κάτσε κάτω, φρόνημα. Όχι! Και δεν θα ασχολείσαι μαζί του. Ίσως αυτό μου πήγα στην πόρτα να μην είναι καλό. Μαθαίνω κιόλας, χάρη μου. Μαθαίνω να γίνουμε διεκδικητικοί και να μην είμαι πλέον dog pleaser. People pleaser, νομίζω σταμάτησα να είμαι. Σε dog pleaser. Lucky pleaser, γιατί δεν είμαι όλους τους σκύλους. Φαντάζομαι. Ο Lucky είναι unique. Κοιτάξτε, πρέπει να παραδεχθείς στον κόσμο ότι μου είπες να το φέρω να το δεις και σου είπα όχι, γιατί τώρα ακολουθώ το πρόγραμμα που έχει μάθει ο εκπαιδευτής. Εκπαιδεύομαι να είμαι διεκδικητική στην επικοινωνία μου με το σκυλί μου, ώστε και αυτός να ξεκουράζεται και εγώ να δουλεύω και μετά στο ελεύθερο μας χρόνο να περνάμε καλά. Τη φέρει σε όλους. Το σύνδρομο της καρέκλας του οδοντίατρου. Θα με σκάψει έτσι κι αλλιώς, ας το απολαύσω. Ακριβώς. Άρα, εδώ θα λέμε τους πρίχτες με τους PIA πενιδιάς. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι διεκδικητικοί, να το βάλουν στα πόδια ή να παγώσουν, δηλαδή να μην κάνουν τίποτε. Εδώ το τι σηγούμε είναι να πάρουμε ήρεμα, βαθιές αναπνοές και να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι. Και πολλές you φορές can't avoid it, enjoy it. Enjoy it. Μιλάς για τον θέατρο τώρα. Ναι. Ακριβώς. Έναν άλλο πράγμα είναι να τους πούμε μην μιλάς σε μένα με αυτόν τον τρόπο. Να ξέρουμε ότι δεν το φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι Γολιάθ. Να υπάρχει ευθύτητα. Να το δούμε κατάμματα. Όχι να κοιτάξουμε κάτω ή δεξιά ή αριστερά, χωρίς φόβο και πάθος. Όχι τον οδοντίατρο. Τι νόμο μας κάνει καλό. Όχι τον οδοντίατρο. Εδώ θέλω να πω ότι στέλνω όλη μου την αγάπη στους οδοντίατρους παγκοσμίως. Στους οδοντίατρους και τις οδοντίατρους παγκοσμίως. Γιατί είναι το πιο επικίνδυνο ψυχολογικά επάγγελμα. Επειδή πάμε όλοι εκεί πέρα και τους βγάζουμε εχθρό τους ανθρώπους και τους κατακλείζουμε με αρνητική ενέργεια. Έχουν την αγάπη μου οδοντίατροι και οι οδοντίατροι άνδρες και οι οδοντίατροι γυναίκες, οι γιατροί αυτοί έχουν την αγάπη μου. Εγώ πάντως έμαθα να απολαμβάνω, τόσο πάντων, και να απολαμβάνω, να μην είναι μεγάλες κουβέντες. Έμαθα να το παίρνω απόφαση και να προσπαθώ να είμαι όσο πιο θετική γίνεται προς τον οδοντίατρο μου για να μην το στενοχωρώ τον άνθρωπο και για να μου κάνει και καλύτερη δουλειά. Και έτσι έχω αποκτήσει περισσότερα δόντια, καλύτερα. Ωραία. Εγώ παίρνω τις σοκολάτες, οπότε πάω. Α, σοκολάτες. Για να χαλάσουν τα δικά του. μια μαθητική επιθετικότητα διακρίνω στην δράση σου να παίρνεις το οδοντίατρο σοκολάτες. Ναι. Αγάπη μου. Λοιπόν, επίσης λύσεις. Δηλαδή μπορούμε να πούμε του PIA, του Pain in the Ass, κοίταξε υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι σήγεσαι να κάνουμε, ήρεμα, ας κοιτάξουμε τα δεδομένα. Θα σε ρίξουμε έξω, θα σε ρίξουμε έξω, αυτό είναι το πρόβλημα, Pain in the Ass. Λοιπόν, το άλλο είναι δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι πολύ θυμωμένος, θα ήθελα να συζητήσουμε που θα είσαι ήρεμος. Φεύγουμε. Αφού άλλος ό,τι και να του πεις, δεν θα ακούσει. Χιούμορ επίσης. Φυσικά το χιούμορ είναι κατάλληλο, γιατί μπορεί να μας εναντιωθεί δηλαδή περισσότερο να θυμώσει. Αν το ανέχεται βασικά το χιούμορ, αν το αντέχει, ας πούμε, πώς θα το χειριζόταν ο Μίστερ Μπίν αυτό. Έτσι να φύγουμε λίγο. Επίσης, σε κλαμπούτελερ. Ναι. Όχι μπροστά στα παιδιά. Άρα όταν κάποιος, ξέρω εγώ, σύντροφος φωνάζει της γυναίκας του μπροστά στα παιδιά, σίγουρα υπάρχει ο χρόνος και τόπος για όλα. Άρα λέει, κοίταξε, όχι μπροστά στα παιδιά. Άρα του δίνει του άλλου την ευκαιρία να ηρεμήσει, ωστόσο μετά να συζητήσουν όχι μπροστά στα παιδιά. Μάλιστα. Πρέπει να έχουμε διάκριση, τη λεγόμενη διάκριση. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Όταν ο άλλος μας πρίζει και μας πιέζει και προσπαθεί να μας επιβάλλει ή να υποβάλλει μέσω χειριστικότητας να κάνουμε πράγματα,
Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Μπορείς να με εξηγήσεις. Τι εννοείς ακριβώς. Μπορείς να μου το ξαναεξηγήσεις, σε παρακαλώ. Ακριβώς, γιατί εδώ δείχνουμε ότι τον ακούμε, ενδιαφερόμαστε, άρα ο άλλος μπορεί να είναι. Ναι, αλλά επίσης του δίνουμε και χρόνο να καταλάβει ότι λέει μας μαλακίες, sorry για την έκφραση, μακακίες. Ακριβώς. Όταν μας λέει μπουρδες ο άλλος, άμα του πούμε, μπορείς να με εξηγήσετε αυτό που μου λες. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς, μπορείς να μου το ξαναεξηγήσεις. Και μπορούμε να κάνουμε και μια παράφραση αυτού που μου λέει. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή μου λες ότι εγώ πρέπει να, σου, να σκύψω και να σου δώσω τέτοιο, ας πούμε. Όχι, ρε φίλε. Γιατί μπορεί και με δικά μας λόγια να εξηγήσουμε την αυτό πώς το καταλαβαίνουμε και να δώσουμε και μια ανατροφοδότηση στον άλλον ότι δεν είμαστε χαϊβάνια και ότι καταλάβαινε ότι θέλει να μας εκμεταλλευτεί. Μάλιστα. Τώρα απόκριση να... στην κριτική ή πίεση. Όχι αντίδραση, λέει ο Χάρης. Λέει απόκριση και έχει λόγο που λέει απόκριση. Μάλιστα. Γιατί η απόκριση είναι ένας δημιουργικός όρος που χρησιμοποιείται για το ότι αντιμετωπίζει ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Αποκρίνεσαι, δεν αντιδράς. Ακριβώς. Εδώ έχουμε δύο δρόμους. Ο ένας είναι η αποδοχή της κριτικής, δηλαδή όντως ότι αυτό που λέει ο άλλος είναι σωστό, συμφωνούμε. Και το δεύτερο πράγμα, διαφωνία με την κριτική. Λοιπόν, αν πάρουμε την αποδοχή της κριτικής, βασικά να φανταστούμε ότι η κριτική είναι ρεαλιστική, δηλαδή είναι πραγματική. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, αργείς πάντα. Ξέρω εγώ, αν έχω η ώρα 10 έρχεσαι, πάντα, έρχεσαι ξέρω εγώ, η ώρα 10.30, 10.45. Άρα, εμείς μπορούμε να πούμε στο άτομο, εδώ μιλούμε για επικοδομητική κριτική, την αποδεχόμαστε και λέμε, ας πούμε, ναι, αργώ συχνά. Συγγνώμη που σε έκανα να περιμένεις. Άρα, θα κάνω ιδιαίτερες προσπάθειες για να μην αργώ. Καταλαβαίνω, ξέρω εγώ, ότι που κάνω δεν είναι σωστό και σε ενοχλεί. Άρα και επίσης υπάρχει το δεύτερο πράγμα, να διαφωνήσουμε με την κριτική. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Άρα μπορούμε να πούμε το άλλο, κοιτάξτε, διαφωνώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό που λες. Μάλιστα. Ποιες ικανότητες προστασίας έχουμε χάρη όταν οι άλλοι προσπαθούν να μας πιέσουν ώστε να μην είμαστε διεκδικητικοί? Ναι, υπάρχουν τρεις. Η πρώτη είναι η βελόνα κόλλησεν, άρα εδώ επαναλαμβάνουμε συνέχεια την ίδια στάση. Δηλαδή δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Είναι σαν να κόλλησεν η βελόνα, άρα το άλλο άτομο κάποια στιγμή θα σταματήσει. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε, δεύτερων εργαλείων, υπάρχουν πάρα πολλά, είναι να αγνοήσουμε το άλλο άτομο ή να επιλέξουμε κάποια πράγματα τα οποία θα μιλήσουμε, δηλαδή να αγνοήσουμε, άρα να δώσουμε προσοχή μόνο σε κάποια θέματα, σε άλλα όχι. Και το τρίτο πράγμα είναι επισκίαση, ίσως ηρωνία, δεν ξέρω, είναι, ίσως να έχεις δίκιο, όμως μπορεί να είναι έτσι, ξέρω εγώ, άρα με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε. Με λίγα λόγια. Ακριβώς. Με λίγα λόγια, ναι. Να παίξεις τον παλαβόν, όχι να γίνεσαι παλαβός, να γίνεσαι παλαβός, να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις και να κάνεις το δικό σου, όχι να κάνεις αυτό που προσπαθεί να σου επιβάλλει ή υποβάλλει ο άλλος. Ποιες είναι οι πιθανές άσχημες αντιδράσεις που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι όταν εμείς τους φερόμαστε άσχημα? Να μας κοροϊδέψουν. Διεκδικητικά και το θεωρούν άσχημο, ναι. Όταν εμείς τους φερόμαστε διεκδικητικά. Να μας κοροϊδέψουν, να μας ειρωνευτούν. Αυτό βασικά είναι μια παιδιαρίστικη συμπεριφορά. Να μας επιτεθούν επίσης. Δηλαδή κρίση θυμού, δηλαδή κάποιοι μπορεί να μας απειλήσουν, να απολογηθούν, δηλαδή να αρχίσουν να απολογούνται για να μας κάνουν να νιώσουμε άσχημα, άρα γι' αυτό είναι μια χειριστική αντίδραση, ή να μας εκδικηθούν, δηλαδή να βρουν πράγματα τα οποία θα μας ακούν, παράδειγμα. Ωραία. Επίσης, να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι παγίδες προς αποφυγή. Μ' αρέσουν αυτές. Ναι. Το πρώτο πράγμα είναι ενίσχυση των πραγμάτων που μας ενοχλούν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποιος να πει πρέπει να πηγαίνω, αλλά να μην πηγαίνει, να μην φεύγει. Ενώ σιγοβράζει, πρέπει να φύγω, ας πούμε, αλλά να μένει εκεί. Ενώ πρέπει να φύγει κανονικά.
να προσπαθήσουμε να είμαστε λογικοί. Αυτό είναι μια άλλη παγίδα, γιατί βασικά εδώ μπορούμε να πούμε δεν ξέρουμε τι είναι λογικό, τι δεν είναι λογικό, δεν πρέπει να αισθάνεσαι έτσι, ίσως όχι. Να μην μπαίνουμε στη λογική των άλλων. Να δικαιολογούμαστε, γιατί είναι το χειρότερο. Πάλι αυτό δεν θα βοηθήσει και να αποκρινόμαστε αντιδρώντας. Δηλαδή, να ξέρω εγώ, κάποιος μας τηλεφωνεί όταν είμαστε απασχολημένοι, σίγουρα είναι πιο καλά να πούμε δεν έχω χρόνο να μιλήσω τώρα. Ή θα πρέπει να κλείσω σε 5 λεπτά, αντί να έχουμε άγχος, να μείνουμε εκεί και να το διακόψουμε όταν έχει αρχίσει να μας λέει κάποια ιστορία, κάποια πράγματα. Μάλιστα. Κάτι γράφεις για μηνύματα εδώ, χαράκι μου, τι εννοείς? Λοιπόν, βασικά και εδώ μιλούμε για δεκτική επικοινωνία. Έχω ακούσει πολλούς που έχουν χωρίσει με έναν SMS. Χωρίς καν να συζητήσουν. Δεν ξέρω. Πολλά ζευγάρια που έχουν χωρίσει. Πραγματικά. Άρα εδώ η γραπτή επικοινωνία, είτε είναι email ή SMS, νομίζω μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Ίσως να είναι καλύτερα να συναντηθούμε με τον άλλον, να το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί μπορεί να βάλουμε μια λέξη ή ένα θαυμαστικό ή ένα προσωπάκι, το οποίο μπορεί κάποιος να το παρερμηνεύσει, να παρεξηγηθεί και μετά να αρχίσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και η διεκδικητική επικοινωνία, η θετική επικοινωνία μέσω των μηνυμάτων. Πώς μπορεί να υπάρχει και παθητική επικοινωνία και χειριστικότητα, αλλά και επιθετικότητα. Ο τρόπος που γράφουμε είναι σημαντικός, ώστε να είμαστε διεκδικητικοί. Εγώ θα έλεγα έτσι, ως τελική σκέψη σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας έχεις δώσει και εννοείται ότι αυτό το βίντεο θα έχει την τιμητική του στη λίστα πώς να γίνουμε πιο διεκδικητικοί σε αυτό το playlist. Θα μην σου πω, θα βγει και εξώφυλλο αυτό το playlist το βίντεο αυτό, πώς να γίνουμε πιο διεκδικητικοί. Να σου πω λίγο τις σκέψεις μου και να μου πεις και εσύ τις δικές σου και να κλείσουμε. Δικαιούμαστε να διεκδικούμε ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα μας δικαιώματα και την ελευθερία μας. Δεν δικαιούται κανένας να μας επιβάλλει ή ακόμη χειρότερα να μας υποβάλλει να ακολουθήσουμε τα δικά του κίνητρα, τους δικούς του σκοπούς και να τον υπηρετήσουμε παραμελώντας τον εαυτό μας. Έχουμε πολλές ευθύνες και πολλές υποχρεώσεις. Είμαι η πρώτη που λέω ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, υπεύθυνοι γονείς, υπεύθυνοι σύντροφοι, υπεύθυνοι συνάνθρωποι. Όμως η υπευθυνότητα μας και η ανθρωπιά μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται αφορμή για να αποδοπατούμαστε σαν χαλάκια από τον κάθε εγωκεντρικό αδιάγνωστο που θέλει να κάνει το κέφι του και να φορτώσει τις ευθύνες του στους άλλους. Δικαιούμαστε να λέμε όχι, το λέμε χωρίς φόβο, εξασκούμαστε στο να λέμε όχι, δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να καταλάβει τι ακριβώς μας ζητάει, να καταλάβουμε τι ακριβώς μας ζητάει ο άλλος προτού απαντήσουμε θετικά. Όλοι εμείς που είμαστε people pleasers και dog pleasers, όπως είμαι εγώ καλή ώρα, σπέβδουμε αμέσως να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των άλλων. Ας δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας να σκεφτούμε τι ακριβώς μου ζητάει τώρα να κάνω, τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς προσπαθεί να βγάλει από μένα αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο σκύλος. Ο καθένας με πρόβλημα εδώ μέσα, τέλος πάντων. Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να αντιληφθεί τι γίνεται. Κάνουμε, όπως είπες έτσι, πολύ εύστοχα διευκρινιστικές ερωτήσεις και για να καταλάβουμε καλύτερα και για να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε την απροθυμία μας να γίνουμε κατευθείαν χαλή να μας απαντήσουν οι άλλοι και εξασκούμαστε στη διεκδικητική επικοινωνία και σίγουρα το ένα άκρο που είναι η παθητικότητα και το άλλο άκρο που είναι η επιθετικότητα δεν είναι για μας χρήσιμα. Τη χρυσή τομή μέσα στη μέση της διεκδικητικής επικοινωνίας ενός υπεύθυνου ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, δεν σέβεται μόνο τους άλλους. Για μένα απαραίτητη προϋπόθεση για να σεβαστούμε τους άλλους είναι να σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Mm-hmm. Αυτά σκέφτομαι εγώ μέσα από τα όσα όμως μας πει Χάρη. Δεν ξέρω εσύ τι θες να προσθέσεις. Συμφωνώ απόλυτα, λέξη προς λέξη. Με λίγα λόγια, έχουμε το δικαίωμα να εκφραζόμαστε, έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για τις ανάγκες μας, έχουμε το δικαίωμα να νιώθουμε καλά, δηλαδή ούτε αδύναμοι, ούτε ενοχές για το τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε, αλλά να σεβόμαστε
πάντα και τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους. Το δεύτερο πράγμα είναι η διεκδικητικότητα, είναι κάτι που μαθαίνει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που δεν ξέρει, να υπάρχουν τεχνικές, υπάρχει ψυχοθεραπεία που μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον. Το τρίτο πράγμα είναι ότι επειδή το βλέπουμε στο νοσοκομείο, η έλλειψη διεκδικητικότητας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, π.χ. κατάθλιψη. Ναι, χάρη μου, είναι πραγματικά. Δηλαδή, ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν διεκδικούν τα δικαιώματά τους και αφήνουν να καταπονούνται και να καταπιέζονται και να δικούνται, η αδικία προκαλεί κατάθλιψη, όντως. Ναι, έχεις δίκιο, χάρη μου. Ναι, και το τελευταίο πράγμα, βασικά η διεκδικητικότητα δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι κάτι που, okay, να το έχω, να μην το έχω, είναι must. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο πολύ απαιτητικό, έχει άγνωστους, πάρα πολλούς που μπορεί να εκμεταλλευτούν, άρα βασικά πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Αν θέλουμε να είμαστε ψυχικά υγιείς και σωματικά υγιείς, γιατί το άλλο που έχω προσέξει πάντα από την εμπειρία μου στο νοσοκομείο, πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζομαι το βγάζουν σε ψυχοσωματικά, που δεν εκφράζονται, καταπίνουν και το βγάζουν σε ψυχοσωματικά αν έχουν χρόνες ασθένειες όπως πόνο. Κλείνοντας, είσαι όπως σε κατάλαβα, ναι. Είσαι και εσύ ένας άνθρωπος όπως και εγώ που ξεκίνησες από ένα χώρο απόλυτης ανάγκης να ευχαριστείς τους άλλους και you work your way up στο να γίνεις πιο διεκδικητικός, αγάπη μου. Δηλαδή πριν 20 χρόνια δεν μπορώ να με φανταστώ. Ήμουν pleaser, δεν ήξερα καν να διεκδικώ, πάντα έλεγα ναι. Το τεράστιο μου πρόβλημα είναι πώς να πω όχι. Τώρα όμως, επειδή έκανα και εγώ ψυχοθεραπεία για αρκετά χρόνια, συνεχίζω να κάνω, γιατί είναι σημαντικό. Έμαθα να λέω όχι, έμαθα να σέβομαι τους άλλους. Άλλες φορές καταφέρνω τα, άλλες φορές όχι. Δεν είμαι τέλειος, δηλαδή... Νομίζω μοιάζουμε πάρα πολύ, χάρη μου. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ταιριάζουμε είναι και αυτός ότι είμαστε κυρίως σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης του εαυτού μας, της αυτοεκτίμησης μας και της ικανότητας μας να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας και να βάζουμε όρια. Επειδή το βασικό μας χαρακτηριστικό είναι η υψηλή ενσυναίσθηση που μας έχει κάνει οι θεραπευτές κιόλας, αλλά η υπερβολική ενσυναίσθηση βλάπτει. Χρειάζεται ένα μπαλανσάρισμα με τη διεκδικητικότητα, αγαπημένε μας. Άρα, θυμούμε πριν κάποιος ψυχοθεραπευτής μου παλιά μου είχε πει ο στόχος μας είναι να σε κάνουμε thick skin, ελέφαντα, γιατί δεν είσαι, μου λέει. Λοιπόν, χάρη θα σου πω ξανά ότι απολαμβάνω πάρα πολύ τις αναρτήσεις σου στη σελίδα σου στο Facebook. Ακολουθήστε το κλινικό ψυχολόγιο ψυχοθεραπευτή Χάρη Βασιλιάδη στη σελίδα του στο Facebook. Βάζει τρομερές αναρτήσεις. Δεν ξέρω που βρίσκεις όλα αυτές τις εικόνες, τις ωραιότατες, τις αστείες, τις γεμάτες νόημα. Δεν μιλάω μόνο για τις εικόνες που ποστάρεις, μιλάω και για τα μικρά αρθράκια που γράφεις, αλλά και την αρθρογραφία σου στον τύπο. Είσαι έμπνευση, Χάρη. Είσαι έμπνευση και είσαι και πάρα πολύ αγαπητός και είσαι και, επειδή ακούω για σένα από πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν τη δουλειά σου, είσαι και ένας άνθρωπος που δίνεις ελπίδα και αισιοδοξία και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας. Σ' αγαπάμε. Ευχαριστώ. Τιμή μου, πραγματικά τιμή μου. Ευχαριστώ το φίλο σου που καθάτω στο αεροπλάνο δίπλα μου. Το 18 είχες έρθει στην Κύπρο πότε? Το 19. Το 19 ερχόμουν από μια εκπομπή στην Αθήνα, δεν ήταν αθημενικά, και από μια άλλη εκπομπή και κάθισε δίπλα μου και πιάσαμε την κουβέντα και όταν τυπώ ότι είμαι ψυχολόγος, μου λέει, έχω ένα φίλο μου ψυχολόγο που είχε έρθει από το εξωτερικό και του λέω, δώσε μου το τηλέφωνο του να τον πάρω και σε πήρα, Χάρη, θυμάσαι, ή με πήρες, έδωσα το τηλέφωνο και με πήρες, παλιός σου συμμαθητής που ήταν. Δεν ξέρω, το θυμάμαι, αλλά τον ευγνωμονώ, μας έφερε σε επαφή γιατί εμπλουτίζει στη ζωή μου. Και σε ευχαριστώ και το καραλί. Εγώ ευχαριστώ, τι να πω. Όταν καταφτάσει ο έρωτας στο Λουξεμβουργό, θέλω να ακούσω τη γνώμη σου και να την ακούσω ρεαλιστικά. Το παράγγειλα των βιβλίων έρχεται. Ανυπομονώ. Και εγώ ανυπομονώ να ακούσω τη γνώμη όλων όσων διαβάσουν το βιβλίο. Και χαίρομαι και για τη χαρά που κάνει που χαίρεσαι μαζί μου. Ναι. Όλοι οι φίλοι μου χαίρονται που χαίρομαι.
Χαίρετε σε όλους, αυτοί ήμασταν. Φιλιά. Καλό βράδυ. Γεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.